Πάμε τώρα να μπούμε στα επιμέρους επιχειρηματικά ζητήματα. Να μας δώσεις εντάχει το ρεπορτάζ για αυτές τις τρεις ειδήσεις. Πρώτον, για την Inform Lykos, μετά για τις τέσσερις ευρωπαϊκές βιομηχανίες που συνασπίζονται προς την προσπάθεια της ανακύκλωσης και να δούμε και τα νέα για την Real Consulting και την αύξηση των EBITDA. Πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, Austria Cat Holdings, η Inform Lykos, ανέλαβε ένα έργο για την ψηφιοποίηση του Υπουργείου Υγείας. Θα ψηφιοποιήσει περισσότερες από 197 εκατομμύρια σελίδες και εικόνες, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση πρόσβαση και ασφαλή, όπως τονίζεται, γιατί εδώ μιλάμε για πολύ ευαίσθητα δεδομένα, σε κρίσιμες ιατρικές πληροφορίες για εξουσιοδοτημένους χρήστες. Είναι ψηφιοποίηση πάρα πολύ σημαντική για την αγορά της υγείας. Αναφορικά τώρα με τις τέσσερις βιομηχανίες έλασης αλουμινίου για την ανακύκλωση, να πούμε ότι σε αυτή τη συμφωνία συμμετέχει και η Ελβάη του ομίλου της Βιοχάλκο. Το αλουμίνιο είναι ένα κρίσιμο υλικό για πράσινη μετάβαση και κυκλική οικονομία. Γίνεται εδώ μια ένωση δυνάμεων προκειμένου να υπάρχει δυνατότητα ανακύκλωσης 100% των πρώτων υλών, των προϊόντων που έχουν ήδη παραχθεί, έτσι ώστε μετά να παράγονται αντίστοιχα προϊόντα, αλλά από 100% ανακυκλωμένο αλουμίνιο. Κάτι το οποίο έχει και εξοικονόμηση 95% της ενέργειας που δαπανάται για να κατασκευαστεί ένα τέτοιο προϊόν. Είναι ενεργοβόρες αυτές οι βιομηχανίες, αλλά όταν ακολουθούνται τις τακτικές γυρίζουν ακριβώς αυτό το μειονέκτημα σε πλεονέκτημα. Και να δούμε και για την Real Consulting. Real Consulting έδωσε αποτελέσματα 23, αυξημένα EBITDA κατά 35%, επίσης αυξημένος κύκλος εργασιών κατά 24%. Πρόκειται για μια εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού που βρίσκεται στο χάρτη του ενδιαφέροντος, στον κλάδο της πληροφορικής, και βέβαια περιμένουμε να δούμε και πώς ακριβώς θα είναι και οι επόμενες κινήσεις. Ίσως να μην πλήξουμε καθόλου, μιας και οι εξαγορές και οι συγχωνεύσεις, ειδικά στον κλάδο της τεχνολογίας και στο επιχειρηματικό λογισμικό, έχουν ήδη ξεκινήσει και προχωράνε με γρήγορο βήμα. Λέτε, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σου μέρα.